Amen. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστη αυτού Θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξας Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξας, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναγίας αυτού Μητρός, εις την φωτοφόρον σκέπη, ως νεφέλιν επί το έθνη ημών εορτάζει. Χρόνια πολλά και να έχουμε πάντα ειρήνη και εμείς οι Έλληνες που πάντα αγωνιστήκαμε όχι να επεκτείνουμε και να υποδουλώσουμε αλλά να μείνει πάντοτε ευρισκόμενοι, να είμαστε ήσυχοι και ήρεμοι και γαλήνιοι για τα έργα μας, τα έργα της ελευθερίας, τα έργα της δημοκρατίας, τα έργα πάσης επιστήμης. Αμήν. Ενότητας Κοζάνης, ο κύριος Γιάννης Λατής. Εκπρόσωπο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, κύριο Γιάννη Σόπουτη. Του ελληνικού λαού έδειξε ένα δρόμο και θα φέρουμε στην συμφωνία χθες ξημερώματα. Αυτός ο δρόμος πρέπει πάση θυσία να μείνει ανοιχτός. Γιατί είναι ελπίδα και προοπτική για τον τόπο, για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, για τη νέα γενιά. Είναι ώρες σοβαρότητας και ευθύνης, πρώτα απ' όλους για την κυβέρνηση. Στη συνέχεια από την πολιτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ για όλες τις πολιτικές δυνάμεις αλλά και για όλο τον ελληνικό λαό. Δεν υπάρχει ούτε μια μέρα για χάσιμο, ούτε μια ώρα κυριολεκτικά, γιατί η συμφωνία δεν είναι αυτονόητη και δεν πρέπει να πάει χαμένη. Είναι ένας δρόμος. 28 Οκτωβρίου 1940 οι Έλληνες ομόθυμα και ομόψυχα είπαν το όχι στο ναζισμό, στο φασισμό, στον ολοκληρωτισμό, στον κατακτητή. 28 Οκτωβρίου 2011 όλοι οι Έλληνες καλούμαστε να πούμε ένα μεγάλο όχι σε όσους επιβουλεύονται με άλλους τρόπους βέβαια και όχι με τα όπλα την αυτοτέλεια, την αυτονομία, την ανεξαρτησία ενδεχομένως της χώρας και σκοπεύουν και προσπαθούν να υποδουλώσουν έναν περήφανο λαό οικονομικά, ψυχολογικά και πολιτιστικά. Όλος ο λαός, αξιοποιώντας όλες τις υγιείς δυνάμεις και δίνοντας το χέρι ο ένας με τον άλλο, να δώσουμε τον αγώνα, να δώσουμε τη μάχη, να ξεπεράσουμε σαν χώρα τις δυσκολίες για να έρθουν καλύτερες μέρες. Μέρα γιορτής, μέρα εθνικής μνήμης, μέρα τιμής για τους αγωνιστές του 40 και τους αγωνιστές της εθνικής αντίστασης στην άκρη στην ξενοκίνητη κατοχή που ακολούθησε. Τα ίδια συναισθήματα, οι ίδιες ιδέες πρέπει να επικρατήσουν και σήμερα. Η ενότητα και ο αγώνας απέναντι στα προβλήματα. Μόνο έτσι θα ξεπεράσουμε τη δύσκολη συγκυρία την οποία βιώνουμε. Αγώνα, αγώνα και συγκέντρωση όλων των δυνάμεών μας στον κοινό στόχο που είναι η ανάπτυξη του τόπου.